Περνάει. Μα τι είναι αυτό το πρόγραμμα? Μοιάζει με το Star Trek. Όχι, Ζαμί, όχι και Star Trek. Δεν είναι υπτάμενος δίσκος. Εσύ είσαι Σαμπίν. Ναι, βρίσκομαι σε ένα λευκό δωμάτιο. Είναι η καρδιά του εργοστασίου. Το μέρος όπου κατασκευάζουμε τα ηλεκτρονικά τσιπ. Είναι μια λευκή αίθουσα τάξης 1 και οι συνθήκες είναι δρακόντιες. Χίλιες φορές πιο αυστηρές και από αυτές ενός χειρουργείου. Θα πρέπει να πούμε εδώ πως το μέγιστο βάρος σκόνης που επιτρέπεται είναι 33 κόκκι ανά κυβικό μέτρο. Ένα κυβικό μέτρο είναι περίπου το ισοδύναμο ενός ψυγείου. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε, οι σκόνες και άλλα σωματίδια είναι θανάσιμοι εχθροί των ηλεκτρονικών τσιπ. Προκαλούν βραχυκυκλώματα. Να λοιπόν αυτό που συμβαίνει από τη στιγμή που ένας κόκκος σκόνης μπαίνει στην καρδιά ενός τσιπ. Το ολοκληρωμένο κύκλωμα πάει κατευθείαν στον κάδο απορριμμάτων. Για την αποφυγή αυτών των προβλημάτων, ο αέρας της αίθουσας ανανεώνεται κάθε 6 δευτερόλεπτα και το προσωπικό πρέπει να σέβεται τους αυστηρούς κανόνες ένδυσης. Για να ντυθεί κανείς, πρέπει να ξεκινήσει φορώντας γάντια. Και πάντοτε το ντύσιμο να ξεκινάει από πάνω προς τα κάτω, βάζοντας πρώτα την κουκούλα, μετά τη φόρμα και μετά τις μπότες, ούτως ώστε να πηγαίνουμε προς τα κάτω και να μην λερώνουμε ποτέ τα πράγματά μας. Εδώ δεν πρέπει να κάνουμε απότομες κινήσεις, δεν τρέχουμε, δεν σφίγγουμε τα χέρια και για να ελαχιστοποιήσουμε τις μετατοπίσεις χρησιμοποιούμε ρομπότ που μεταφέρουν τις πλάκες πυρητίου στα διάφορα τμήματα. Για να γράφουμε υπάρχει ειδικό χαρτί που δεν δημιουργεί σωματίδια. Πλησιάστε, να τα διάσημα τσιπ. Πάνω σε μια πλακέτα πυρητίου όπως αυτή υπάρχουν περίπου 600 τέτοιες. Κάθε τσιπ μπορεί να περιέχει μέχρι 55 εκατομμύρια αναμεταδότες και πολύ σύντομα θα έχουν διπλασιαστεί περισσότερο από 100 εκατομμύρια. Ο αριθμός των αναμεταδοτών πάνω σε μια ίδια επιφάνεια τσιπ διπλασιάζεται κάθε 18 μήνες εδώ. Είναι ο λεγόμενος νόμος του Μουρ που επιβεβαιώνεται συνεχώς από τις αρχές της δεκαετίας του 60. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει διότι οι αναμεταδότες γίνονται όλο και μικρότεροι και όλο και περισσότεροι. Σήμερα είναι περίπου 90 νανόμετρα. Λοιπόν, Ζαμί, εγώ δεν καταλαβαίνω. Για ποιο λόγο θέλουν να τα κάνουν ακόμη μικρότερα? 90 νανόμετρα είναι πολύ μικρά. Πράγματι, είναι τόσο αστεία, μικροσκοπικά. Ελάτε, για να σας δώσουμε μια τάξη μεγέθους, ένας αναμεταδότης ενός τσιπ είναι η σχέση που έχει ένα τραπέζι πινκ-πονγκ με τη Γαλλία. Είναι μεγάλη διαφορά. Παρά το γεγονός αυτό, υπάρχουν και κάποιοι που θεωρούν πως είναι ακόμη μεγάλη. Παρατηρήστε, πρέπει να το καταλάβετε, 90 νανόμετρα είναι η απόσταση που χωρίζει την πηγή από την παροχέτευση, την είσοδο από την έξοδο. Αν το κάνουμε ακόμη μικρότερο, τα ηλεκτρόνια που μεταφέρουν τις πληροφορίες θα χρειαστούν λιγότερο χρόνο για να πάνε από το ένα σημείο στο άλλο. Με άλλα λόγια, κατά τη διάρκεια του ίδιου χρόνου, αυτός ο αναμεταδότης θα διαχειριστεί περισσότερες πληροφορίες από αυτόν. Και έτσι ο υπολογιστής που θα χρησιμοποιήσει αυτό το είδος αναμεταδότη θα είναι πολύ περισσότερο αποδοτικός. Σήμερα τα τσιπ των υπολογιστών μας μπορούν να δουλέψουν σε μια συχνότητα 3 GHz. Αυτό σημαίνει πως οι αναμεταδότες μας πραγματοποιούν 3 δισεκατομμύρια λειτουργίες σε δευτερόλεπτα. Αυτό όμως δεν είναι τίποτα μπροστά στους σούπερ υπολογιστές που ξεπερνούν τις 5 τρισεκατομμύρια λειτουργίες ένα δευτερόλεπτο. Χάρη στα χιλιάδες τσιπ που δουλεύουν παράλληλα. Αυτό χρησιμεύει για παράδειγμα για να προσομοιώσουμε πυρηνικές δοκιμές ή για να μελετήσουμε το κλίμα. Ο μικρόκοσμος είναι απαραίτητος και στην τηλεφωνία. Το πληκτρολόγιο λειτουργεί έτσι σήμερα. Ίσως αύριο το ξεπεράσουμε και έχουμε φωνητική κλίση. Για να μπορέσει όμως το τηλέφωνο να ανταποκριθεί σε αυτή την απέτηση, θα χρειαστούν πολλοί υπολογισμοί. Εκεί χρειάζεται μεγαλύτερη μικροτεχνολογία με μεγάλη επιφύλαξη για να μπορείς να το κρατάς όλο αυτό στο χέρι και να μπορεί να λειτουργεί με μπαταρίες. Αυτή η νανοτεχνολογία μας επιτρέπει επίσης να βελτιώνουμε την ποιότητα των βιντεοπαιχνιδιών, τα οποία έτσι γίνονται πιο γρήγορα και πιο ρεαλιστικά. Σήμερα κατασκευάζουμε όλο και περισσότερα τσιπ. Οι πλακέτες πυρητίου γίνονται όλο και μεγαλύτερες. Να η παλιά γενιά και να η νέα γενιά που έχουν διάμετρο 30 εκατοστά. Δεν είναι κακό, έτσι? Εδώ κάνουμε φωτογραφία και για να είμαστε πιο ακριβείς, φωτολιθογραφία. Όλα λαμβάνουν χώρα στο εσωτερικό αυτής της μηχανής και αυτή είναι η αρχή μόνο. Πάνω σε αυτή τη μάσκα βλέπουμε διάφορα σχήματα δίπλα σε δύο τσιπ με τους δρόμους και τις πλατείες τους. Αυτά τα σχήματα είναι 5 φορές πιο μεγάλα από το αποτέλεσμα που παρέχει αυτός ο μηχανισμός. Μέσα όμως σε αυτή τη μηχανή, μεταξύ της μάσκας και του δίσκου από περίτιο, θα τοποθετήσουμε ένα φακό που θα μικρύνει το σχήμα. Στη συνέχεια το εκτυπώνουμε όσες φορές χρειάζεται πάνω στην πλακέτα του πυρητίου.
Για να κάνουμε πιο απλά τα πράγματα, ας πούμε πως είναι η αρχή του πρωτοτύπου. Στην αρχή λοιπόν η πλακέτα παρουσιάζεται με τον εξής τρόπο. Πυρίτιο, μονωτικό πλέγμα και ένα στρώμα ρητίνης ευαίσθητο στην υπεριόδη ακτινοβολία. Σκοπός είναι το ντοπάρισμα του πυρητίου εδώ και εκεί και όχι σε κάποιο άλλο σημείο. Λοιπόν, υπό την επίδραση της υπεριόδους ακτινοβολίας που καθοδηγείται από το πρωτότυπο, οι ζώνες της ρητίνης που δεν προστατεύονται θα μονωθούν. Κατόπιν περνάμε στην εκτύπωση που θα μας επιτρέψει να αφαιρέσουμε τις ζώνες ρητίνης που έχουν μονωθεί. Και μετά, Ζαμί, περνάμε στη χάραξη. Πάμε! Χάραξη, τρόπος του λέγειν. Χάρη σε ορισμένα αέρια έχουμε τη δυνατότητα να επιτεθούμε στις ζώνες πάνω στις οποίες δεν υπάρχει ρητίνη. Σκοπός η διαμόρφωση του πλέγματος. Κατόπιν, χάρη σε ορισμένα άλλα αέρια, μειώνουμε ένα μέρος της μόνωσης. Δεν πρέπει άλλωστε να ξεχνάμε το σκοπό μας, δηλαδή να φτάσουμε στο στρώμα του πυρητίου. Άπαξ και φτάσουμε σε αυτό το στρώμα, μπορούμε να τον τοπάρουμε βομβαρδίζοντας το πυρίτιο με άτομα φωσφόρου. Τέλος, αφαιρούμε το στρώμα της ρητίνης που βρίσκεται κάτω από το πλέγμα. Τελευταίο βήμα, μόνωση του αναμεταδότη. Και να το... Τώρα, για να φτάσουμε στην πηγή, το πλέγμα και την παροχέτευση θα διανοίξουμε τρία σημεία μέσα στα οποία θα τοποθετήσουμε ένα μέταλλο που θα χρησιμεύσει για την ηλεκτρική σύνδεση του αναμεταδότη μας. Χρειαζόμαστε περίπου 45 ημέρες για να είναι εντελώς έτοιμο το τσιπ. Τότε τεμαχίζεται, δοκιμάζεται και επενδύεται εσωτερικά με ένα προστατευτικό περίβλημα. Στο εργαστήριο κατασκευάζουμε τα τσιπάκια του αύριο που θα έχουν ακόμη μικρότερους αναμεταδότες. Αυτός ο αγώνας δρόμου όμως προς την νανοτεχνολογία αρχίζει να αποκτά τους δικούς του περιορισμούς. Εδώ βλέπουμε τον αναμεταδότη με την πηγή, την παροχέτευσή του και το πλέγμα του. Υπάρχει ένα υλικό, ένα στρώμα δηλαδή, που θα μας δημιουργήσει πρόβλημα. Είναι το στρώμα οξυδίου του πυρητίου που μονώνει ηλεκτρικά το πλέγμα του καναλιού. Σήμερα, στις τεχνολογίες που μελετούμε μέσα στα εργαστήρια, αυτό το στρώμα δημιουργεί πάχος κάποιων ατόμων. Έτσι, έχουμε φτάσει στα όρια της τεχνολογίας για την τεχνολογία αυτών των στρωμάτων. Και θα υπάρξουν και άλλα θέματα προς λύση που θα προκύψουν. Η ανέβρεση νέων εργαλείων για το σχεδιασμό όλο και πιο λεπτών χαρακτηριστικών. Νομίζω πως ο οικονομικός παράγων είναι πραγματικά πολύ σημαντικός, γιατί δεν μπορούμε να μειώσουμε πια τις διαστάσεις και να μπορέσουμε να κατασκευάσουμε κάτι μικρότερο των 10 νανομέτρων. Αυτό θα στοιχίζει τόσο ακριβά που ελάχιστες εταιρείες θα μπορούν να το κατασκευάσουν. Και νομίζω πως ο οικονομικός παράγων είναι πράγματι αυτός που θα περιορίσει την εξέλιξη και όχι η ίδια η τεχνολογία στην πραγματικότητα. Βρισκόμαστε τώρα στα εργαστήρια του ΣΕΑΝΕΡΕΣ στην Γρενόπλη, που εδώ και πολλά χρόνια οι ερευνητές προσπαθούν να κατασκευάσουν αναμεταδότες όλο και πιο μικρούς. Μία από αυτές τις προσπάθειες είναι ο μοριακός αναμεταδότης. Τι είναι όμως ο μοριακός? Είναι ένα σύνολο ατόμων. Θυμάστε το μόριο του νερού, για παράδειγμα, υδρογόνο 2 οξυγόνο, 2 άτομα υδρογόνου και 1 άτομο οξυγόνου. Το 1991 ανακάλυψαν λοιπόν ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον μόριο. Κοιτάξτε αυτές τις εικόνες που τραβήχτηκαν από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Βλέπουμε τετράγωνος ακροδέκτες που είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους από μία ίνα, μία δέσμη ινών. Στην πραγματικότητα, κάθε μία από τις είναι ένα μόριο με μορφή σωλήνα που είναι κατασκευασμένο από άτομα άνθρακα. Το πλεονέκτημα αυτού του μορίου είναι πως επιτρέπει τη διάβαση των ηλεκτρονίων. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να κάνουμε αυτό το σύνολο να λειτουργήσει σαν αναμεταδότης που θα επιτρέψει ή δεν θα επιτρέψει τη διάβαση ηλεκτρικών σημάτων. Το μόριο έχει διάμετρο ενός ή δύο νανομέτρων. Γενικά, ένας νανοσωλήνας μοιάζει με αυτό. Ένα είδος δικτύου που διαμορφώνει έναν κύλινδρο αποκλειστικά κατασκευασμένο από άτομα άνθρακα. Σκοπός είναι η χρήση αυτών των νανοσωλήνων σαν κανάλι μεταξύ της πηγής και της παροχέτευσης. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι πως μέσα σε ένα κλασικό αναμεταδότη πυρητίου, το είδαμε, τα ηλεκτρόνια μετατοπίζονται. Όσο διανύουν αυτή την τροχιά, συναντούν εμπόδια. Σταματούν, κάτι που προκαλεί ανάπτυξη θερμότητας. Αυτό δεν συμβαίνει μέσα σε ένα νανοσωλήνα. Τα ηλεκτρόνια πηγαίνουν από το ένα σημείο απευθείας στο άλλο. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει ανάπτυξη θερμότητας. Δεν είναι όμως όλο αυτό. Εάν σήμερα οι νανοσωλήνες έχουν μέγεθος ακόμη ένα μικρόμετρο, οι επιστήμονες πιστεύουν πως θα μπορέσουν να μειώσουν αισθητά το μέγεθός τους. Κάτι που θα επιτρέψει την περαιτέρω αύξηση του αριθμού των αναμεταδοτών στο εσωτερικό ενός μικροτσιπ.
Με τη βοήθεια αυτών των ανοσολήνων, οι ερευνητές κατάφεραν ήδη να δημιουργήσουν ορισμένους μοριακούς αναμεταδότες ικανούς να διαχειριστούν πληροφορίες. Η δυσκολία είναι να καταφέρει κανείς να κατασκευάσει εκατομμύρια από αυτούς και να τους συνδέσει για να δημιουργήσει το ισοδύναμο ενός τσιπ. Οι έρευνες διενεργούνται επίσης πάνω σε άλλα μόρια σύνθεσης, ακόμη πιο μικροσκοπικά. Από τη στιγμή που εισάγαμε αυτό το μόριο μεταξύ των δύο μικρών ινών, μπορούμε να μετρήσουμε το ρεύμα που περνάει. Βλέπουμε πως από τη στιγμή που προσεγγίζαμε τις δύο μικρές ίνες, το ρεύμα μειωνόταν λόγω της έλξης του μορίου. Αυτό λοιπόν μπορεί να μελετηθεί σωστά και να χρησιμοποιηθεί για την κωδικοποίηση της πληροφορίας. Ίσως σε 10 ή 20 χρόνια οι υπολογιστές μας λειτουργούν χάρη σε αυτά τα μοριακά εξαρτήματα. Ακόμη και αν υπάρχει σήμερα μεγάλος ανταγωνισμός από μόρια στον τομέα της μικροελεκτρονικής, το πυρίτιο έχει μπροστά του ακόμη ένα λαμπρό μέλλον στον τομέα της μικρομηχανικής. Εδώ είμαστε στην Γκρενόμπλ, αλλά στην Μπεγκασόν, σε ένα εργαστήριο της NRS, κοιτάξτε τι κατάφεραν να κάνουν οι ερευνητές. Δίπλα σε αυτό το μυρμήγκι που τοποθετήθηκε εκεί για να μας δώσει μία τάξη μεγέθους, υπάρχει ένας μηχανισμός που λειτουργεί σαν ρολόι. Ένα ρολόι όμως με διάμετρο 10.000 χαραγμένο σε μία πλάκα πυρητίου όπως αυτή μέσω φωτολιθογραφίας. Η ίδια αρχή που ισχύει και για τα ηλεκτρονικά τσιπάκια. Και δεν είναι μόνο αυτό. Κοιτάξτε, αυτός εδώ οριακά φτάνει τα 500 μικρόμετρα διάμετρο. Είναι οριακά 10 φορές παχύτερος από μία τρίχα. Λοιπόν, θα μπορούσαμε για παράδειγμα να εγκαταστήσουμε αυτούς τους μικροκινητήρες στην κεφαλή ανάγνωσης ενός σκληρού δίσκου για να αναζητήσουμε πληροφορίες με μεγαλύτερη ακρίβεια. Μέσα σε αυτό το εργαστήριο τελειοποιήσαμε επίσης ηχεία πυρητίου που έχουν μέγεθος μερικές εκατοντάδες μικρόμετρα. Μελετούν το ενδεχόμενο να επενδύσουν με αυτά τους αντιδραστήρες των αεροπλάνων, καθώς οι ήχοι τους που εκπέμπονται σε ιδιαίτερες συχνότητες θα μπορούσαν να πνίξουν το θόρυβο της απογείωσης. Με το πυρίτιο μπορούμε επίσης να δημιουργήσουμε τεχνητά έντομα. Εδώ βλέπετε μια λιβελούλη, της οποίας η συνολική μάζα θα είναι περίπου 1 χιλιόγραμμο. Σε καθένα από τα φτερά που βλέπετε εδώ, έχουμε τοποθετήσει 20.000 μικροκινητήρες, που επιτρέπουν να δημιουργήσουν, δηλαδή να αναπαραγάγουν σε κάθε περίπτωση τις παραμέτρους πτήσης μιας λιβελούλας. Κάθε μικροκινητήρας δεν είναι μεγαλύτερος από μια τρίχα. Αυτό το μικροσκοπικό έντομο θα μπορούσε να κουβαλήσει πάνω του μια μίνι κάμερα σε αποστολές κατασκοπίας ή να εντοπίσει τις μολυσματικές ζώνες. Δεν θα πετάξει όμως σε λιγότερο από 10 χρόνια. Παιδιά! Ω, πού είστε? Είμαστε εδώ, κάτω! Δηλαδή, πού εκεί? Εδώ! Α, εκεί, τι συνέβη? Έπαιξε κι άλλο με αυτό το σατανικό μηχάνημα. Δεν είσαι μικρός, άσε τα παιχνίδια, ψήλωσε λίγο, μεγάλωσε. Φυσικά, θα ήθελε πολύ να ψηλώσει. Αφήγηση Κωνσταντίνος Κακανάς, Χρύσα Σαμαρά, Γιάννης Ιφαντής. Μετάφραση Λία Τσακουρά. Ηχοληψία μίξη Βασίλης Καλτσής. Τεχνική επεξεργασία.